Τώρα όμως υπάρχει χώρος για τον Βάργκας, έφυγε από τον Τσάβες, έκανε φάουλο ο Μιχαήλ, κίτρινη κάρτα από το Μάνταλο, είναι η δεύτερη. Με δεύτερη κίτρινη ο Μιχαήλ αποχωρεί από το μάτς. Όκουσε την μπάλα και πάμε στο 74, εδώ πετυχαίνει γκολ ο Παπαδόπουλος, ακυρώνεται από τον διαιτητή Κουκουλάκη για φάουλ του Μπερτόλιο στον Γκάλο και όχι βέβαια του Παπαδόπουλου, γιατί ο Παπαδόπουλος βλέπουμε εδώ και από την κανονική ροή φαινόταν ότι δεν έχει ακουμπήσει κανέναν. Αλλά ο το Μπερτόλιο... δείχνει και ο διαιτητής, νομίζω. Δείχνει τον Μπερτόλιο ότι έχει κάνει το φάουλ. Ναι, αυτό δείχνει. Εδώ ναι, θα φανεί καλύτερα. Εδώ το σπρόξιμο που κάνει στον Γκάλο ο Μπερτόλιο, αυτό έχει δοθεί. Μάλιστα. Και ακυρώθηκε τον γκολ. Παπαγεωργίου, την κινεί στο ύψος μεγάλης περιοχής. Το πρώτο σουτ έχει κόντρα. Έχει απάντηση από την άμυνα Τσάκ. Δεύτερο σουτ από τον Ροζέριο Μάρτινς. Η κόντρα μειώνει ο Παθρακικός το 68 με τον Βραζιλιάνο. Δεύτερο δικό του γκολ, αλλά υπάρχει στο βάθος η σημαία του βοηθού, η οποία αρχικά σηκώθηκε, μετά την κατεβάζει ο βοηθός. Καλή στην ενδυποκοινωνία το Δελφάκι, φαίνεται να πηγαίνει στη σέντρα, αλλά έχει και το χέρι του στο στόμα ο δεύτερος βοηθός. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα, απλώς σηκωμένη στην αρχή σημαία του βοηθού στο βάθος, μπέρδεψε τους πάντες εδώ στην Κομωτινή. Με σκόρερ το Ροζέριο Μάρτινς, ο Παθρακικός μειώνει σε 2-1. Διαφάνειες, ο Κάπελ, ο Ουάρτα που δεν έκανε σουτ γιατί κάλυψε ο Μάνταλος και ΑΕΚ με Γιώχανσον, με Κολοβέτσιο θέλει να φύγει στην κόντρα. Σηκώθηκε ο Ουάρτα, Αραβίδης, τον ακολουθεί ο Κούσας, ζητάει αλλαγή παιχνιδιού, μπορεί να ρωτήσει, είναι μόνος του. Μάνταλος, Αραβίδης, τώρα πάει κοντά ο Δίνταρ Βιλά. Κράτησε ο Αραβίδης, πήρε κόρνερ. Και δεν είχε αφήσει τον Μπολανότε. Ζητήσε άμεση αλλαγή παιχνιδιού, αλλά αυτό δεν έγινε. Εδώ ο Μάνταλος κάλυψε το σουτ του Άρντα. Στη δεύτερη απόπειρα του Πανετολικού να απειλήσει το πρώτο ημίχρονο. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελεστής ο Μάνταλος, η κεφαλιά στα δίκτυα. Πάλι Γιώχανσον στο 44. Αυτός έχει τη λύση. Δεύτερη σερία. Ο κόρμπος για τον Μπακασέτα. Υπάρχει φάουλ από το κόμπου. Ο Μάνταλος διαμαρτύρεται με ένταση για την κίτρινη στον Τζεμπούρ. Τζεμπούρτα λέει και με τον Μπακασέτα, κίτρινη κάρτα στον Αλγερινό. Μπαρμπόσα συγκλίνει και ψάχνει χώρο να σουτάρει. Γκολ! Ο Μπαρμπόσα ισοφαρίζει 1-1. Πανιόνιος ΑΕΚ 1-1 στο 56. Ο Μπαρμπόσα το δοκίμασε και νωρίτερα. Ο Διούδης είχε πει όχι. Τώρα όμως ο goalkeeper του Πανιωνίου δεν μπορεί να αντιδράσει και ο Μπαρμπόσα βρίσκει δίχτυα για την ισοφάριση στο 56, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Μασάρι Φάρντ βρίσκει τον Μπουμάλ, μπαίνει στην περιοχή, ο Μπουμάλ πέφτει, ο Στυλιαράς κρατάει τη σφυρίχτρα χωρίς να σφυρίξει στο 87 η φάση αυτή. Και Μάντζιος, είπαμε, δεν έχουν χάσει λεπτό. Απ' την άλλη πλευρά πλέον ο Γκάλος συνεχίζει να είναι ο μόνος που δεν έχει χάσει λεπτό, γιατί ο Μπαρόχα είναι εκτός ομάδας τραυματίας. Και εδώ η πτώση του Γιακουμάκη. Εδώ είναι ξανά η προηγούμενη φάση για να δείτε τη μονομαχία του Κολοβέτσιου με τον Γιακουμάκη ακόμη καλύτερα. Η σέντρα του Μάντζιου. Γιακουμάκη στο έδαφος. Ο κύριος Κομίνης